Ευθείες βολές στη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθυστερημένη και κατόπιν εορτής, όπως είπε, αντίδρασή της στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εξαπέλυσε το πρωί από το Ρέθυμνο κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία καταδίκασε τις αποφάσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως καταλύεται κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου. Οι ευθύνες της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλες υπό την έννοια ότι υπήρξε πάρα πολύ καθυστερημένη η αντίδρασή της και κατόπιν εορτής. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι μπορεί να γίνει έστω με και κατόπιν εορτής όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική που επιτέλους πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή πολιτική άμυνας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που πυροδοτεί νέο κύμα ακρίβειας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο της Νάντιας Γιανακοπούλου στις επαφές που είχε στο εμπορικό επιμελητήριο με τους παραγωγικούς φορείς του Ρεθύμνου, με την ίδια να παρουσιάζει τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος του Κινάλ για οικονομική ενίσχυση των αδύναμων, μείωση των έμεσων φόρων και ελέγχων στην αγορά. Για εμάς, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αγώνας ο οποίος έχουμε να κάνουμε θα γίνει τόσο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως και κατά κύριο λόγο έξω από τη Βουλή. Δίπλα στον κόσμο, δίπλα στην κοινωνία, να ξαναπιάσουμε το νήμα από κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Στο πλαίσιο του ανοίγματος που επιχειρεί το κίνημα αλλαγής στην κοινωνία, η Νάντια Γιανακοπούλου βρέθηκε στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες.